χθες κάτι είπατε. Ο κύριος Χαρίτσης από, Καλίτσης από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, Χαρίτσης, ναι. Σας έκανε επίθεση. Ναι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι ο καθένας έχει τα δικά του επιχειρήματα. Έλατε. Λοιπόν, την ώρα που ήμουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή στον Αντένα, λίγο πιο δυνατά, βγήκε η είδηση για την επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού στους Παξούς μιας βάρκας με 50 λαθρομετανάστες. Και πνίγηκαν τόσες ψυχές. Την ώρα που μιλάγαμε δεν υπήρχαν νεκροί. Την ώρα που μιλάγαμε ήμασταν πριν από την είδηση για τους νεκρούς. Η είδηση για τους νεκρούς είχε περίπου 2 ώρες μετά. Όταν υπήρξαν οι νεκροί λοιπόν, αρχίσανε ντροπή στο Γεωργιάδη που μιλούσε για την προσπάθεια αλλίωση της χώρας την ώρα που πνίγονταν άνθρωποι. Λοιπόν, προφανώς είναι 2 άστανα του γεγονότα. Μπράβο στο λιμενικό και στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε να σώσει ανθρώπους. Εγώ στην ίδια εκείνη τη στιγμή λέω βεβαίως το λιμενικό πρέπει να πάει να τους σώσει. Ναι. Δεν είμαστε τέρατα. Κανένα μας δεν θέλει να πνίγεται κανένας. Θλίψη αισθανόμαστε όταν συνάνθρωποι μας πνίγονται. Οι άνθρωποι όμως αυτοί πνίγονται διότι κυκλώματα λαθροεμπόρων τους πείθουν ότι μπορούν να βρουν τρόπους να πάνε στην Ευρώπη παράνομα. Και αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά την ευθύνη για τους ανθρώπους που πνίγονται είναι αυτοί που τους βάζουν στις βάρκες μέσα στη θάλασσα Ιανουάριο μήνα. Τους παίρνουν και τα λεφτά και τους πείθουν ότι υπάρχει τρόπος να μπουν στην Ελλάδα παράνομα. Σε αυτούς πρέπει να βγάλουμε τη μήνυ όσοι αισθανόμαστε θλίψη για τους θανάτους. Και φυσικά, θέλω να πω και αυτό, θεωρώ τελείως αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάζει δάκρυα ανθρωπισμού. Κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και επί ΣΥΡΙΖΑ πνίγονταν άνθρωποι στο Αιγαίο δυστυχώς και στη Μόρια πεθαίναν άνθρωποι επί ΣΥΡΙΖΑ και τόσα δάκρυα δεν χύνανε. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο για το μείζον, που ήταν η κατηγορία που με κάνανε για την αλλίωση της χώρας. Εγώ, κύριε Αυτιά, δεν έχω κρύψει ποτέ ότι ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων. Μπορεί να είμαστε πολλοί, μπορεί να είμαστε λίγοι, μπορεί να είμαστε ένας, μπορεί να είμαστε όλοι. Δεν έχει σημασία. Που ναι, φυσικά και ανησυχούμε για το μέλλον αυτής της χώρας ως προς αυτή τη διάσταση. Εγώ, κύριε Αυτιά, θέλω και έναν αιώνα μετά στην Ελλάδα να είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι ως πλειοψηφία. Δεν λέω όλοι, προφανώς υπάρχουν και άλλοι που έχουν τη δική τους θρησκεία. Θέλω να έχουμε την εθνική μας ταυτότητα. Θέλω να έχουμε τη γλώσσα μας. Θέλω να είμαστε μια χώρα με την ταυτότητα, με τον πολιτισμό, με το φορτίο της παράδοσης που μας καθορίζει ως Έλληνες. Αυτό πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Και δεν είναι ρατσισμός να το λέμε όπως με ένα είδος bullying, ένα είδος εκφοβισμού μας κάνει αριστερά. Έτσι αισθάνεστε τώρα. Λόγο, θα το κλείσω. Για ποιο λόγο δεν είναι. Εμείς δεν λέμε θέλουμε να κάνουμε όλους άλλους Έλληνες. Ούτε λέμε είναι ανώτερος ο Έλληνας στον Πακιστανό. Εμείς δεν λέμε θέλω να πάμε στο Πακιστάν να κάνουμε τους Πακιστανούς Έλληνες και να τους βάζουμε να είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εμείς λέμε να σέβεται ο ένας τον πολιτισμό του άλλου και σε αυτήν την πορεία του αλληλοσεβασμού θέλουμε να υπάρχει και το ελληνικό έθνος και η ελληνική παράδοση τους επόμενους αιώνες. Λοιπόν, άρα λογικά ανησυχούμε. Δείτε τι έγινε και αυτό, στη Λαμία χθες, ναι. Δεν το διαπραγματευόμαστε με την αριστερά. Και με κανέναν. Ο κύριε Αυτιά, ναι, κύριε Ρίγα, έχετε το λόγο. Δείτε τι έγινε.